Ξεκίνησε λοιπόν το παιχνίδι. Μια παθιά παλιά τώρα στην αριστερή αμυντική ζώνη του Καμπανιακού. Εκεί αφήνει την μπάλα και βγαίνει εκτός. Έκτο λεπτό της συνάντησης, δεύτερο κόρνερ για τους φιλοξενούμενους. Χαρίσης από δεξιά. Εκτελείται. Κεφαλιά πολύ καλή του Τσακίρη ήταν. Όλο μόναχος, η μπάλα πέρασε όμως έξω. Πρώτη καλή στιγμή του παιχνιδιού. Εκεί η μπάλα φτάνει στον Καρατζάογλου. Άλεξ. Εκεί πήγε ο Παπάζογλου και έχουμε πέναλτι. Να λοιπόν, το πέναλτι στο 16ο λεπτό σε ανατροπή του Παπάζογλου. Δεν υπάρχουν διαμαρτυρίες, ήταν καθαρό το πέναλτι. Έτοιμος να το εκτελέσει. Παίρνει το OK, Ξανθόπουλος, εκτελείται 0-1 για τον Καμπανιακό με τον Ξανθόπουλο σκόρερ. Ανοίγει λοιπόν το σκορ. Εκτελείται, με τα κουνάκι εκεί προσπάθησε και πέναλτι έχουμε τώρα για τους γηπεδούχους. Οκ, Μιλωνάς. Εκτελείται και μειώνει 1-2 λοιπόν στο 21ο λεπτό. Πάει στον Καρατζάογλου έξω από την περιοχή. Χαρίσης. Ο Άλεξ ήταν σε καλή θέση, δεν τον βρήκε. Ελέγχει πάλι ο Δάλλας και πάει μπάλα δεξιά στον Τσακίρη. Νέο γέμισμα εκεί που είναι ο Άλεξ. Βρίσκει τον Τάνκου. Καρατζάογλου. Χαρίσης. Φάουλ ακριβώς στη γραμμή της μεγάλης περιοχής και στον άξονα. Μια θέση όπου ο Χαρίσης μας έχει χαρίσει πολύ όμορφα χτυπήματα. Για να δούμε λοιπόν τώρα. Θυμίζω το σκόρ είναι 1-2 για τον Καμπανιακό. Ακριβώς στην μεγάλη περιοχή και στον άξονα αυτό το φάουλ σε πολύ επικίνδυνη θέση. Είναι και ο Ξανθόπουλος, είναι και ο Χαρίσης. 5 παίχτες στο τείχος ανάμεσά τους και ο Καρατζάογλου. Για να δούμε. Χαρίσης ή Ξανθόπουλος έτοιμος. Χαρίσης τελικά εκτελείται. Ωραία η απέκρουση του Τεάζη. Πήγαινε στο παραθυράκι η μπάλα. Πίσω Δάλλας. Τάνκου. Λάθος του Καρατζάογλου. Χριστοδουλίδης αφήνει στον κόλκο. Σουτ. Ωραία η απέκρουση του Κελετζή. Ύστερα από αμυντικό λάθος του Χριστοδουλίδη. Προσπαθεί να βρει ελεύθερο συμπαίκτη του. Εκεί ο μπάλα είναι Χριστοδουλίδης. Και εδώ είναι το τέλος του ημιχρόνου. Θυμίζω αποτέλεσμα 1-2 για τον Καμπανιακό. Ξανθόπουλος το 0-1 με εκτέλεση πέναλτι. Στο αμέσως επόμενο λεπτό το 0-2 με τον Άλεξ Κομπάση. Κέρδισαν οι φιλοξενούμενοι πέναλτι. Το εκτέλεσαν εύστοχα με τον Μιλωνά. Έγινε το 1-2 και εδώ έτσι ολοκληρώθηκε το ημίχρονο. Μπάλα στον Δουλγερίδη. Χάνει. Ξανθόπουλος. Ξανθόπουλος. Άλεξ. Έχει κόσμο τώρα στα καρέ ο Καμπανιακός. Ο Άλεξ. Παπάζογλου κεφαλιά στα χέρια του Τεάζη. Άλλη μια καλή στιγμή για τον Καμπανιακό. Κερδίζουν με τον Κόλκο. Κόλκος έξω. Άλλη μια καλή στιγμή για τους γηπεδούχους. Βρέθηκε απέναντι στον Κελετζή. Πλάσαρε αλλά η μπάλα απομακρύνθηκε σε κόρνερ. Πάλι ο Κόλκος είναι εκτελεστής από δεξιά σε αυτό το κόρνερ.
Πολλοί κόσμος τώρα στην, στα καρέ του Κελετζή. Κόλκος εκτελείται. Ωραία η κεφαλιά εκεί. Ένας μικρός χαμός, αλλά άλλη μία σωτήρια απέκρουση του Κελετζή και ταυτόχρονα δίνει και επιθετικό φάουλ. Ραγκαβίνας, Παπάζογλου τώρα. Χαρίσης, το σούτ του Χαρίση στα χέρια του Τεάζη. Λάθος η παλιά του και τράβηγμα στον Τζακίρη, που είναι 3-4 μέτρα πάνω από το κέντρο. Εκτελείται. Κόβει ο Ξανθόπουλος. Ο Σίμος. Απομακρύνουν οι παίκτες του Καμπανιακού με τον Χαρίση τώρα. Προσκυνητόπουλος. Προσκυνητόπουλος. Μπαίνει μες στην περιοχή. Προσκυνητόπουλος. Καρατζάογλου. 1-3. Ωραία ανάπτυξη του Καμπανιακού. Πάρα πολύ ωραία ανάπτυξη. Με τρεις μπαλιές. Και βλέπουμε ζητάει αλλαγή και ο Προσκυνητόπουλος τώρα. Θα βγει ο Προσκυνητόπουλος που μπήκε πριν από 2 λεπτά, έκανε όμως την επέλαση αυτή, έδωσε έτοιμο γκολ στον Καρατζάογλου, ξαναβγαίνει. Ότι λοιπόν για τους γηπεδούχους εκεί που πάει η μπάλα, πηδάει ο Άλεξ, ο Κόλκος έχει την μπάλα έξω από την περιοχή, μπαίνει μέσα. Ωραίο το πλασέ του Ακασιά, Ακασίδη, η μπάλα έφυγε out. Αφήνει στον Τάνκου. Στον Δάλα, Τάγκου πάλι, Δάλας, Καρατζάογλου, Χαρίσης, Χαρίσης σούτ, ωραία απέκρουση από τον Τεάζη, πολύ καλό σούτ του Χαρίση και φάουλ και κίτρινη κάρτα. Δεν ξέρω αν ακούστηκε και ο Αριστάδης. Άλντι, Καρατζάογλου, φατιά μπαλιά εκεί που είναι ο Χαρίσης, στο σού του Χαρίση έξω. Άλλη μια καλή ευκαιρία για τον Καμπανιακό, πέρασε λίγο out. Ναι, παίζουμε καθυστερήσεις τώρα. Δεν φαίνεται κάτι ότι μπορεί να αλλάξει το αποτέλεσμα του παιχνιδιού. Ο Καμπανιακός θα φτάσει στους 38 βαθμούς. Θα είναι η μοναδική ομάδα και των δύο ομίλων που φτάνει σε αυτήν τη συγκέντρωση βαθμών. Κόρνερ, εκτελείται. Τέλος. Τέλειωσε λοιπόν το μάτς. 1-3 τελικό αποτέλεσμα με τον Καμπανιακό να επικρατεί. Φίλοι και φίλες του Χαλάστρα Radio, σας αφήνουμε.